Αυτό το εξάμηνο ήταν μια περίοδος μεγάλων εντάσεων και συγκινήσεων, δήλωσε μεταξύ άλλων Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, τονίζοντας παράλληλα πως ο λαός πρέπει να είναι περήφανος για τη μάχη που έδωσε. Σε αυτό το εξάμηνο δήλωσε ο Πρωθυπουργός πως υπήρξε μια σκληρή διαπραγμάτευση με τους δανειστές, αλλά και διαφορετικές επιδιώξεις από τις δύο πλευρές. Ο Πρωθυπουργός είπε πως η εντολή που πήρε ήταν να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, ακόμη και αν ματώσει η κυβέρνηση, να σταματήσει να ματώνει ο λαός. Η εντολή που πήραμε από το λαό ήταν να κάνουμε μια σκληρή διαπραγμάτευση. Δεν υποσχεθήκαμε ένα υγιεινό περίπατο, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν είπαμε ότι θα ασκήσουμε τα μνημόνια με ένα νόμο, είπαμε ότι θα δώσουμε μια σκληρή μάχη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Είχα αυταπάτες, έκανα λάθος υπολογισμούς, αλλά σε κάθε βήμα ενημέρωνα το λαό, έλεγα τις προθέσεις μου, υπογράμμισε. Αναφορικά με το εσωτερικό μέτωπο, σημείωσε με νόημα ότι η κοινωνία και ο λαός άφησαν πίσω πολλές φορές το κόμμα αλλά και την κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι την ώρα που η κυβέρνηση διαπραγματευόταν σκληρά, ορισμένοι γκρίνιαζαν. Σε ό,τι αφορά στο δημοψήφισμα, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι πρακτικά δεν είχε άλλη επιλογή. Ταυτόχρονα δήλωσε πως ήταν μια επιλογή υψηλού ρίσκου αλλά μονόδρομη. Το δημοψήφισμα κατάφερε να διεθνοποιήσει το πρόβλημα και να ξεμπροστιάσει τους ξένους και τη σκληρή στάση τους. Το δημοψήφισμα αποφασίστηκε Παρασκευή πρωί σε μια σύσκεψη στις Βρυξέλλες μετά το τελεσίγραφο που λάβαμε από τους εταίρους. Το βράδυ συγκάλεσα το κυβερνητικό συμβούλιο, του οποίου τη συνεδρίαση διέκοψα για να επικοινωνήσω με Μέρκελ και Ολάντ. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ζημιά από τα Capital Controls είναι αναστρέψιμη, ενώ εκτίμησε ότι το πρωτογενές ισοζύγιο ενδέχεται να είναι μηδενικό εφέτος αναλόγως των συνθήκων. Σημείωσε ακόμη ότι το σχέδιο για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ παραμένει και θα παραμείνει στο τραπέζι όσο δεν υπάρχει λύση για το χρέος. Νιώθω ότι ο ελληνικός λαός κατέληξε ως τον δραπέτη την ώρα που τον συλλαμβάνουν και καταλήγει σε ένα σκληρότερο κέλι από αυτό στο οποίο δραπέτευσε. Ο τρόπος για να δραπετεύσουμε, λένε ορισμένοι, θα ήταν να πέσουμε στην Τάφρο με τους κορκόδηλους και τα ηλεκτροφόρα σύρματα. Εγώ διαφωνώ. Θα απελευθερωθούμε αν δημιουργήσουμε ένα κίνημα υπέρ της απελευθέρωσης του λαού. Ο κύριος Τσίπρας τόνισε ότι τα προηγούμενα μνημόνια είχαν απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή, ενώ είχαν και ονομαστικές μειώσεις μισθών. Μια καλή συμφωνία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, θα ήταν αυτή που θα έδινε τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της χώρας, μια ρύθμιση για το χρέος, αλλά και έναν έντιμο συμβιβασμό. Σημείωσε ότι θεωρεί λανθασμένη την αύξηση του ΦΠΑ. Αυτό που χρειάζεται είναι να αυξηθεί η εισπραξιμότητα του ΦΠΑ.